Thank you very much for σας ευχαριστώ words. Πολύ για τα καλά σας λόγια. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Είναι τιμή για μένα να βρίσκομαι εδώ. Γι' αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την πρόσκληση που μου απευθύνετε. Και καταρχάς θα ήθελα να υπογραμμίσω τη σημασία της σύσκεψης ασφάλειας του Μονάχου, γιατί τα ζητήματα ασφαλείας γίνονται όλο και πιο πολύπλοκα και αφορούν το κοινό μας μέλλον και την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Ίσως η πιο σημαντική τάση που έχουμε δει να ξεδιπλώνεται παγκοσμίως, αλλά ιδιαίτερως όσον αφορά τις διπλωματικές, κοινωνικές και εξωτερικές εξελίξεις στην Ευρώπη, είναι η ενίσχυση της εθνικής ρητορίας και του εθνικισμού ως απάντηση στα παγκόσμια και, στις παγκόσμιες και περιφερειακές προκλήσεις. Από την οικονομία, την ασφάλεια και την μετανάστευση ως άλλες διμερείς, ως άλλα διμερείς ζητήματα. Θεωρώ ότι σπρώχνουμε τον τροχό της ιστορίας προς τα πίσω, σαν να γυρίζουμε την πλάτη μας στα πιο σημαντικά μαθήματα που μας προσέφερε η κοινή μας ιστορία ως δυτικών κοινωνιών. Και η πρόοδος είναι αποτέλεσμα συλλογικών διαβουλεύσεων, συνεργασίας, διαλόγου και αναζήτησης κοινού τόπου. Η απόρριψη ενός κόσμου πολυμερούς υπέρ των μονομερών πράξεων και του απομονωτισμού ή με άλλα λόγια, το να σπρώχνουμε συνεχώς τα πράγματα προς το χειρότερο, και όλα αυτά δεν δίνουν λύσεις στα συμφέροντά μας μακροπρόθεσμα. Αυτή η τάση είναι καταστροφική, δημιουργεί συνεχή αδιέξοδα. Και είναι πρόβλημα για το να βρεθεί λύση. Παράλληλα, μακροπρόθεσμα αποτελεί μια βόμβα στα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Συνοχής, η οποία χτίστηκε βάσει της συνεργασίας και των αμοιβαίων, της αμοιβαίας αντίληψης, γιατί πριν από όχι πολύ καιρό ο εθνικισμός πυροδότησε περιφερειακές συγκρούσεις στις ευρωπαϊκές χώρες. Εξού και αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι αυτό αποτελεί σημείο των καιρών. Αυτή η τάση είναι βαθιά ριζωμένη στις κοινωνίες μας. Άλλοι μπορεί να πούνε ότι πρέπει απλώς να ζήσουμε με αυτό και να κάνουμε ό,τι καλύτερο περνάει από το χέρι μας για να προσαρμοστούμε σε αυτή την κατάσταση. Ωστόσο, αυτή η θέση για μένα είναι επικίνδυνη. Οι κοινωνίες μας αντιμετωπίζουν πολλαπλές προκλήσεις, από την κοινωνική αδικία, τα κενά που υπάρχουν στην καταμερισμό του πλούτου, η κλιματική αλλαγή, η τρομοκρατία. Όλα αυτά δημιουργούν ένα πολύ δύσκολο μείγμα για το μέλλον και μας δημιουργούν, καλλιεργούν την ανασφάλεια στους λαούς και οδηγεί ιδίως εκείνους που νιώθουν ότι χάνουν από την παγκοσμιοποίηση, τους οδηγεί στο να εγκλωβιστούν πίσω από εθνικιστικές, εθνικές, ρατσιστικές ή σεξουαλικές ταυτότητες, σεξιστικές ταυτότητες. Ωστόσο, πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις, έτσι πιστεύω, επί τη βάση
των αξιών μας. Και επιπλέον, δεν πρέπει να προσαρμοστούμε και να αποδεχτούμε ότι αυτό είναι το νέο μέλλον που επιφυλάσσουμε στον εαυτό μας. Αν το κάνουμε αυτό, είναι σαν να αποδεχόμαστε ότι θα δυναμητήσουμε το μέλλον μας και τις αξίες μας, τις κοινές μας αξίες. Αυτό δεν πρέπει να επιτρέψουμε να γίνει. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε αυτή την τάση να κερδίσει κι άλλο έδαφος. Αποτελεί συλλογικό μας καθήκον ως ηγετών, ως κοινωνιών, αλλά κυρίως ως ηγετών, να επανακτήσουμε την εμπιστοσύνη μεταξύ ημών και των λαών μας και να βρούμε ένα κοινό έδαφος και να επενδύσουμε στην συνεργασία. Η ανθρωπότητα ανθίζει μέσα από την εταιρική σχέση και τη συνεργασία και όχι μέσα από την εχθρότητα και την καχυποψία. Μέσω της αναζήτησης σε κάθε ιστορική περίσταση των ζητημάτων που μας ενώνουν και όχι εκείνων που μας διχάζουν. Και αυτό, κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το modus operandi μου, ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο λειτουργώ. Και θέλω να σας πω ότι είμαι πολύ περήφανος ως προς τα ζητήματα που συνδέονται με τη χώρα μου, την Ελλάδα. Δεν αναζήτησα ποτέ λύσεις οι οποίες θα οδηγούσαν σε εθνική περιχαράκωση. Πάντα πίστευα και πιστεύω ότι αποτελούν αναποτελεσματικό τρόπο να λειτουργήσουμε και επίσης είναι προσβλητικά και ως προς την ιστορία και τις παραδόσεις της χώρας μας. Μια χώρα όπου γεννήθηκε η δημοκρατία και όπου ριζώθηκαν, ξεκίνησαν οι ρίζες του δυτικού πολιτισμού. Εμείς λοιπόν δεν πρέπει να συμφιλειωθούμε με μια κατάσταση η οποία αποτελεί δυναμίτη στα θεμέλια του δυτικού πολιτισμού. Εξού και οι προσπάθειές μας επικεντρώνονται σε ένα άλλο όραμα. Ας πάρουμε ως παράδειγμα την οικονομία. Ξεπεράσαμε μια ανήκουστη οικονομική κρίση μέσα από σκληρές διαπραγματεύσεις, σκληρή δουλειά και μεγάλους συμβιβασμούς, πάντα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κεκτημένου και των ευρωπαϊκών θεσμών. Και τελικώς δεν θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας να μεταρρυθμίσουμε τους θεσμούς και να τους κάνουμε πιο ολοκληρωμένους και πιο δημοκρατικούς, αν αποφασίσουμε τελικά να τους απορρίψουμε αυτούς τους θεσμούς. Και επιτρέψτε μου να πάρω και ένα άλλο παράδειγμα ως προς τις προσπάθειές μας στις εξωτερικές μας σχέσεις της χώρας μου με άλλες χώρες. Ολοκληρώσαμε, θέσαμε ένα τέλος σε μια μακροχρόνια διαφωνία 30 χρόνων με την Βόρεια Μακεδονία μέσα από μια πολύ δύσκολη στην επίτευξη της συμφωνία, τη Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία αποτελεί σημείο αναφοράς ως προς το ότι ως προς το πού μπορεί να οδηγήσει ο απομονωτισμός και ο εθνικισμός. Για τα τελευταία 27 χρόνια, οι λίγοι που προσπαθούσαν να λύσουν την διαφορά επικοδομητικά έπρεπε να λειτουργούν μέσα σε ένα δηλητηριώδες και τοξικό πλαίσιο. Ένα πλαίσιο στο οποίο κυριαρχούσε ο εθνικισμός ένθεν και ένθεν των συνόρων. Και τελικά κάθε προσπάθεια έφτανε σε ένα τέλμα γιατί έπεφτε θύμα αυτής της λογικής και δεν υπήρχε η πολιτική βούληση ούτως ώστε μέσω πατριωτισμού και σκληρής εργασίας να βρεθεί η λύση. Και αυτή είναι η βασική μας διαφορά. Εμείς δεν είπαμε απλά λόγια. Εμείς δεν
μείναμε προσιλωμένοι στην κολυσιεργία, αλλά λάβαμε δράση μέσα σε πλαίσιο αμοιβαίου σεβασμού με τους γείτονές μας. Και φτάσαμε σε μια συμφωνία που είναι ό,τι καλύτερο για τις χώρες μας, αλλά πιστεύω και για την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Ευρώπης στο σύνολό της. Όταν εμείς αντιμετωπίσαμε τη μεγαλύτερη προσφυγική κρίση, και αυτό είναι ένα άλλο παράδειγμα, η μεγαλύτερη προσφυγική κρίση στην μεταπολεμική ιστορία της Ευρώπης, εγώ επιτρέψτε μου να σας πω ότι λειτουργήσαμε πέρα από τα στερεότυπα της κοινή μας γνώμης. Εγώ ήμουνα ο πρώτος Έλληνας πρωθυπουργός που επισκέφθηκε την Τουρκία τρεις φορές σε έξι μήνες. Η Ελλάδα επέμεινε σε λύσεις με την Τουρκία στο πλαίσιο της προστασίας του διεθνούς νόμου, και από κοινού με τους Ευρωπαίους εταίρους μας και τις τουρκικές αρχές αναπτύξαμε την δύσκολη αλλά απαραίτητη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, η οποία συνέβαλε στην ραγδαία μείωση των θανάτων στο Αιγαίο και του ελέγχου των ροών. Ταυτόχρονα φτάσαμε πολύ κοντά στο να επιλύσουμε το Κυπριακό και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε προς μια δίκαιη λύση επί τη βάση των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών. Ταυτοχρόνως προσπαθούμε να κάνουμε το ίδιο ως προς το διάλογο που ξεκινήσαμε με την Αλβανία, μια χώρα που χρειάζεται την ευρωπαϊκή προοπτική επί τη βάση των καλών σχέσεων γειτονίας και των βαθαίων μεταρρυθμίσεων. Προσπαθήσαμε, όπως είπα προηγουμένως, να το κάνουμε αυτό και με την Τουρκία, παρά το γεγονός ότι υπήρξε μια δύσκολη περίοδος που ακολούθησε την τουρκική απόπειρα πραξικοπήματος, και αρνηθήκαμε να δεχτούμε ότι το Αιγαίο θα συμβάλλει στην κλιμάκωση, στην πολεμική κλιμάκωση. Εγώ επίσης ήμουνα ο πρώτος Έλληνας πρωθυπουργός που επισήμως φιλοξένησε έναν Τούρκο πρόεδρο στην Ελλάδα μετά από 65 χρόνια. Γιατί λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας μιλάω για όλα αυτά τα ζητήματα. Σας μιλάω για όλα αυτά τα ζητήματα γιατί θέλω να σας διασφαλίσω και να υπογραμμίσω ότι το όραμά μου είναι ξεκάθαρο. Πιστεύω ακράδαντα ότι η ιστορία δεν πρέπει να γράφεται από εκείνους που επενδύουν στο διχασμό και τον φόβο. Πρέπει να γράφεται αντιθέτως από εκείνους που έχουν το κουράγιο, την τόλμη και το στρατηγικό όραμα να ανταπεξέλθουν και να έρθουν στο ύψος των περιστάσεων. Πιστεύω ότι η ηγεσία δεν πρέπει να είναι κάτι κοντόφθαλμο που να βασίζεται σε μηχανισμούς μικροπολιτικούς και σε μικροπολιτικά βραχυπρόθεσμα ωφέλη. Η ηγεσία δημιουργεί το πλαίσιο ούτως ώστε να υπάρξει μια δυνατή και θετική, ένα θετικό μέλλον για όλους. Δεν πρέπει λοιπόν να υπάρχει, και πιστεύω ακράδαντα ότι μια χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις από μόνη της. Καμία χώρα δεν μπορεί να μην αναζητήσει τις συλλογικές λύσεις, και καμία ηγεσία δεν μπορεί να βασιστεί σε μη συλλογικές βάσεις. Και αυτό ισχύει τόσο για τις μικρές χώρες, εκείνες τις χώρες που θεωρούν ότι μέσω του απομονωτισμού μπορούν να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις προκλήσεις, αλλά το ίδιο ισχύει και για τις πιο ισχυρές χώρες που πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ιστορίας έδειξαν στο υπόλοιπο κόσμο ότι η αλαζονία της εξουσίας και της δύναμης δεν είναι ένας βιώσιμος και αποτελεσματικός τρόπος ανάληψης δράσης. Αντιθέτως, δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από εκείνα που θεωρούσε ότι καταρχάς θα επιλύσει.
Συνεπώς, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ολοκληρώσω αυτή τη μικρή παρέμβασή μου λέγοντας ότι όλοι αναγνωρίζουν ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου οι αλλαγές γίνονται πολύ γρήγορα και το χρέος το δικό μου και των άλλων ηγετών είναι να αγκαλιάσουμε, να υιοθετήσουμε αυτές τις αλλαγές και να συνεργαστούμε με θάρρος και μέσα από συνεργασία για να βρούμε συλλογικές δημιουργίες και επικοδομητικές λύσεις προς όφελος των λαών μας. Η ιστορία δεν γράφεται από εκείνους που κολλησιεργούν, από εκείνους που φοβούνται και οι οποίοι τρέμουν μπροστά στις αλλαγές. Η ιστορία αντιθέτως γράφεται από εκείνους που τολμούν να επιφέρουν αλλαγές και να σταθούν παρά τις αντιδράσεις στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Και είμαι πολύ περήφανος, κυρίες και κύριοι, και είμαι πεπισμένος ότι εγώ και ο Ζόραν βρισκόμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.